Φίλες και φίλοι χαίρετε. Έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα σήμερα. Ο νεαρός φίλος που έστειλε το email έβαλε από μόνος του τίτλο «Από την καταπίεση του εαυτού μου στην αυτοαγάπη». Εγώ όμως έχω προσθέσει στον τίτλο και την έκφραση «Εσωτερικός κριτής». Και θα σας εξηγήσω στη συνέχεια τι εννοώ. Αγαπημένη κυρία Θέκλα, αρχικά εύχομαι να είστε καλά. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το ψυχοεκπαιδευτικό σας κανάλι το οποίο με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Χαίρομαι. Χαίρομαι. Είμαι 20 χρόνων και είμαι ομοφιλόφιλος. Έχω μεγαλώσει σε ένα κακοποιητικό και φυσικά ομοφοβικό περιβάλλον. Οι γονεί μου μου ασκούσαν ψυχική και σωματική βία και η μάνα μου όταν ήμουν στην προσχολική μου ηλικία με είχε παρενοχλήσει για λίγους μήνες. Λυπάμαι πάρα πολύ γι' αυτό. Λυπάμαι πάρα πολύ. Με καταπίεζαν από μικρός να είμαι ο καλύτερος μαθητής, να είμαι ήσυχο και υπάκουος. Ακόμη μου έκαναν παρατηρήσεις για συμπεριφορές μου, όπως το να σταυρώνω τα πόδια μου, τις οποίες όπως μου έλεγαν αυτές τις συμπεριφορές τις κάνουν μόνο οι γυναίκες. Κάνοντας με έτσι να νομίζω ότι αυτό που είμαι είναι κάτι σαν αρρώστια. Να καταπιέζω αυτό το κομμάτι του εαυτού μου καθώς επίσης φοβόμουν ότι αν το παραδεχόμουν ή το αποδεχόμουν, θα με σκότωναν ή θα με έδιωχναν από το σπίτι. Πολύ λυπάμαι αγάπη μου για όλα αυτά που βίωσες και εδώ θέλω να πω ότι όταν ήμουν νεαρή ψυχολόγος, μου είχε τύχει αρκετέ φορές να έρθουν γονεί τρομαγμένοι, ανήσυχοι, σε έξαλλη κατάσταση, γιατί είχαν αγοράκια του οποία ήταν 5, 6, 7 ετών, και ε, ήταν πολύ ε, αναστατωμένοι, γιατί τα αγοράκια τους λέει ε, συμπεριφέροντας σαν κοριτσάκια. Α, γιατί ο τρόπος που μιλούσαν ήταν κοριτσίστικος, ή ο τρόπος που μεγαλούσαν ήταν κορι... που, που, που περπατούσαν ήταν κοριτσίστικος ή έπαιζαμε κοριτσίστικα παιχνίδια. Και μου έφερναν τα παιδιά τους για να με ρωτήσουν, να τους πω, να τους καθησυχάσω ότι ο γιος τους δεν είναι γκέι. Βρισκόμουν σε εξαιρετικά δύσκολη θέση και ήμουν λέω πολύ νεαρή ψυχολόγο, μιλάμε τώρα πριν 25 χρόνια κουβέντα και δεν είχα σίγουρα τι γνώσει που έχω σήμερα. Αυτό που του έλεγα και αυτό που προσπαθούσα να του πω, να τους πείσω να καταλάβουν, είναι ότι δεν παίζει ρόλο ο ερωτικό προσανατολισμό εν, προ, ενός ενό παιδιού για το αν θα έχει μια ευτυχισμένη ή δυστυχισμένη ζωή. Αντιθέτω, ο τρόπο που η γύρω του αντιλαμβάνονται τον ερωτικό του προσανατολισμό και του φέρονται άσχημα σε σχέση με αυτό, μπορεί όντω να τον κάνει να έχει δύσκολη ζωή. Και μου έλεγαν οι γονεί, Μα εγώ θα το αγαπάω το παιδί μου όπω και να είναι, όπω και να είναι, αλλά έξω η κοινωνία δεν θα το αγαπάει. Έξω η κοινωνία δεν θα του φέρεται καλά. Ενώ φαινόταν ξεκάθαρα πω αυτοί οι ίδιοι συχαίνονταν μέσα του και την ιδέα ότι ο γιο του μπορεί να ήταν ομοφυλόφιλο. Ε, σας το έχω πει και άλλες φορές, η δική μου υπεπίθυση και μέσα από τις επιστημονικές μου γνώσεις αλλά και μέσα από τη δουλειά που έχω κάνει με πολλούς ανθρώπους είναι ότι γεννιέται κάποιο με τον ερωτικό του προσανατολισμό, δεν τον αποφασίζει. Αυτό που αποφασίζει είναι αν θα αποδεχτεί τον ερωτικό του προσανατολισμό ή αν θα μείνει μέσα στην τουλάπα δυστυχισμένος. Δυστυχώς όμως, δυστυχώς όμως οι περισσότεροι άνθρωποι στι μέρε μα που γίνονται γονεί και πριν 20 χρόνια που γίνονται του αγωνεί και πριν 30 χρόνια που γίνονται του αγωνεί, οι περισσότεροι, όχι όλοι, δεν έχουν τόσο μεγάλη αγάπη ώστε να συμπεριλάβει οποιοδήποτε ερωτικό προσανατολισμό που μπορεί να έχει το παιδί που θα γεννήσουν. Γι' αυτό είναι κρίμα, κρίμα, κρίμα. <coughs> και σκεφτείτε ότι αυτό το παιδί λέει, κάνοντα με έτσι να νομίζω ότι αυτό που είμαι είναι κάτι σαν αρρώστια. Να καταπιέζω αυτό το κομμάτι του εαυτού μου, καθώς επίσης φοβόμουν ότι αν το παραδεχόμουν ή το αποδεχόμουν θα με σκότωνα ή θα με έδιωχνα από το σπίτι. Φανταστείτε δηλαδή τι τη... τρομοκρατία σε εκείνο το σπίτι. Με είχαν σχεδόν πάντα κλεισμένο μέσα στο σπίτι και δεν με άφηναν να κάνω παρέες. Μου συμπεριφέροντα σαν να είμαι υπηρέτη του και με εκβίαζαν και με απειλούσαν. Τώρα σπουδάζω και έχω φύγει μακριά του. Μπράβο, Έχω αποδεχτεί σε μεγάλο βαθμό τον ερωτικό μου προσανατολισμό και έχω σκοπό να ανεξαρτητοποιηθώ οικονομικά και να καταφέρω να ζω μόνο μακριά από του δικού μου όταν τελειώσω τι σπουδέ μου, αφού βρω μια δουλειά πάνω σε αυτό που σπουδάζω. Και σου το εύχομαι και από τη στιγμή που το θέλει θα το καταφέρει. Και είμαι σίγουρη γι' αυτό. Το πρόβλημα στο οποίο θα ήθελα τη βοήθειά σα είναι ότι πλέον καταπιέζω τον εαυτό μα συνέσθητα. Καθώ μου είναι κάτι γνώριμο που έχω εσωτερικεύσει το οποίο το συνειδητοποίησα πρόσφατα. Επειδή με καταπίεζαν οι μου, έχω καταντήσει και εγώ να είμαι τελειωμανής. Να εστιάζω πιο πολύ στα αρνητικά κομμάτια του εαυτού μου, τα οποία προσπαθώ υπερβολικά να τα αλλάξω και να παραμελώ τα θετικά. Ακόμη βλέπω τις καταστάσεις στη ζωή μου με τοξική θετικότητα κάποιες φορές. Δηλαδή βλέπω μόνο τα θετικά στη ζωή μου και στουρθοκαμιλίζω στα αρνητικά, τα οποία άσχετα από αυτό με επηρεάζουν. Πριν από μια εβδομάδα ένιωθα ένα μπέρδεμα μέσα μου, το οποίο μετά από ψάξιμο βρήκα το παιδί που έχω μέσα μου και ένιωσα έντονα συναισθήματα πόνου, θυμού, θλίψης, μειονεξίας και αδικίας. Και επειδή ήταν έντονα συναισθήματα και με έκανα λειτουργικό, έκοψε επαφή με αυτό το κομμάτι του εαυτού μου, αλλά αυτό χειροτέρεψε τα πράγματα. Σε άσχετε στιγμέ μέσα στην ημέρα είχα ξεσπάσματα αυτοκαταστροφική συμπεριφορά. Για παράδειγμα, κάποιε στιγμέ έτρωγα σύστολα. Ήμουν μύριζερο, δυσδιάθετο, φαντάζομαι ότι είσαι κακοδιάθετο. Και έλεγα πράγματα τα οποία σε κανονικέ συνθήκε δεν θα τα έλεγα. Ένιωθα δηλαδή σαν να μου επιτίθεται ο εαυτό μου. Τα αρνητικά συναισθήματα που ένιωθε το παιδί μέσα μου πιστεύω ότι οφείλονται σε εμένα για την καταπίεση που είχα κάνει και κάνω στον εαυτό μου. Δεν ξέρω μπορεί να κάνω και λάθος. Δεν ξέρω πώς να σταματήσω να καταπιέζω τον εαυτό μου και να τον αγαπήσω. Ακόμη θα ήθελα να προσθέσω κάτι το οποίο συνειδητοποίησα μέσα από ένα βίντεο σας. Σε όλα μου τα σχολικά χρόνια δεσκολευόμουν στο κομμάτι των φίλων, γιατί λόγω αυτών των καταστάσεων που ζούσα, αναγκαστικά ορίμασα απότομα, σοβάρεψα και ήμουν διαφορετικό από του συμμαθητέ μου. Επίση, έχω υποψίε ότι έχω δυσλειτουργία οικειότητα, γιατί δυσκολευόμουν πάρα πολύ στην επικοινωνία και στι σχέσει μου. Αλλά το έχω δουλέψει σε μεγάλο βαθμό και νομίζω ότι κάνω πρόοδο σε αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, είπα μια λέξη στην... στον πρόλογο: «Εσωτερικός κρίτης Υπάρχει ένα βιβλίο το οποίο θέλω να το διαβάσεις φίλε. Στο έχω στείλει και στο email το βιβλίο σε φωτογραφία. Δυστυχώς δεν υπάρχει στα ελληνικά ακόμη αυτό το βιβλίο, υπάρχει μόνο στα αγγλικά. Είναι το βιβλίο του Pete Walker, το οποίο έχει τον εξή τίτλο. Δεν το έχω φωτογραφημένο. Είναι... Να, λεπτώ, να το ψάξω. Ένα λεπτά. Έχω βρει το, το, εξώφυλλο του βιβλίου, είναι στα αγγλικά, συγγραφέας είναι ο Pete Walker, ο τίτλος του είναι Complex PTSD, δηλαδή σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες, Surviving to Thriving, από τον επιβιώνει στον ανθίζεις, A Guided Map for, for Recovering from Childhood Trauma. Είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο αυτό. Το ακούω και εγώ καθημερινά αυτό το βιβλίο, το έχω αγοράσει σε, σε e-book και ε, audiobook. Ε, είναι, ο Pete Walker είναι ένας ψυχολόγος, δεν είναι ακαδημαϊκός, είναι ένας, πρακτικός, ένας ψυχολόγος ο οποίος εξασκεί, εξασκεί την ψυχοθεραπεία και έχει γράψει αυτό το βιβλίο το οποίο είναι πάρα πολύ χρήσιμο, πάρα πολύ πρακτικό και βοηθάει κομμάτι κομμάτι στο πώς να αντιμετωπίζουμε τα τραύματα της παιδικής μας ηλικίας και πώς να τα ξεπεράσουμε how to recover from childhood trauma, πώς να αναρρώσουμε από τα τραύματα της παιδικής μου ηλικία. Φίλε, σου συστήνω να διαβάσεις αυτό το βιβλίο ή να το ακούσεις ε, προσεκτικά ξανά και ξανά και ξανά και ο Πιτ Γόλκερ σε αυτό το βιβλίο ακριβώς εξηγεί με ποιον τρόπο η αρνητική φωνή των γονέων μας Όλα εκείνα τα άσχημα που μας έλεγαν μεγαλώνοντας, ζουν μέσα μας σαν τον εσωτερικό μας κριτή. Υπάρχει μέσα μας ο εσωτερικός μας κριτής, μια φωνή, η οποία αναπαράγει όλες εκείνες τις κακίες που μας έλεγαν οι γονείς μας όταν είμαστε μικροί. Και έτσι εσύ τώρα, είσαι 20 χρονών, έχει φύγει από εκεί που μεγάλωσες, είσαι κάπου αλλού και σπουδάζει. και όμως εσύ ο ίδιος, διαμέσου του εσωτερικού σου κριτή, λες τον εαυτό σου όλες εκείνες τις κακοπιτικές απόψεις, όλα εκείνα τα αρνητικά που σου έλεγαν οι γονεί σου μεγαλώνοντας. Γι' αυτό έχω βάλει στον τίτλο το, τον όρο «Εσωτερικός κριτής». Και όπως γράφεις, πλέον καταπιέζεις τον εαυτό σου ασυναίσθητα χωρί να το αντιλαμβάνεσαι, καταπιέζει εσύ ο ίδιο τον εαυτό σου. Δεν είναι εδώ η μαμά σου και ο μπαμπά σου, δεν είναι εκεί δίπλα σου για να σε καταπιέσουν. Έχει αναλάβει εσύ το ρόλο του χωρί να το συνειδητοποιεί. Καθώ όπω λε, σου είναι κάτι γνώριμο και το έχει εσωτερικεύσει. Έχουν εγγράψει ένα λογισμικό στο μυαλό σου το οποίο δουλεύει από μόνο του. Σου έχουν εμφυτεύσει τον εσωτερικό κριτή. <coughs> Άρα πολύ καλά, πολύ καλά το έχεις, το έχεις εντοπίσει ότι ενώ έχεις φύγει από το σπίτι, ενώ έχεις απομακρυνθεί από εκείνο το τοξικό και άσχημο περιβάλλον, το κουβαλάς εκείνο το περιβάλλον μέσα σου. Μου θυμίζεις λίγο το ποίημα του Καβάφη, η πόλη. Όπου και αν πα, η πόλη θα σε ακολουθεί. Είναι ένα εύστοχο πείμα, το πείμα του Καβάφη πόλη, είναι όμως και πάρα πολύ εξαιρετικά απεσιόδοξο, ενώ εγώ δεν είμαι καθόλου απεσιόδοξη σε σχέση με αυτό. Βρήκα το πείμα του καβάφι πόλης και σας το διαβάζω. Η πόλης. Είπε θα πάγω σ' άλλη γη, θα πάγω σ' άλλη θάλασσα. Μια πόλη σ' άλλη θα βρεθεί καλύτερη από αυτή. Κάθε προσπάθεια μου μια καταδίκη είναι γραφτή, είναι η καρδιά μου σαν νεκρός θα μένει ο νους μου ως πότε με στον μαρασμό αυτόν θα μένει. Είναι πολύ απεσιόδοξο που σου λέει είμαι χάλια σε αυτή την πόλη και πρέπει να φύγω από εδώ να βρω μια πόλη καλύτερη. Σε αυτή την πόλη, όπου το μάτι μου γυρίσω όπου και αν δω, ερήπια μαύρα τη ζωή μου βλέπω εδώ που τόσα χρόνια πέρασα και ρίμαξα και χάλασα. Και έρχεται μια φωνή μέσα στο πείμα και του λέει, στην ουσία είναι ο του κριτή αυτό, θα λέγαμε, Καινούριου τόπου δεν θα βρει, δεν θα βρει άλλε θάλασσε. Η πόλη θα σε ακολουθεί. Στου δρόμου θα γυρνά του ίδιου και στι γειτονιέ τι ίδιε θα γυρνά και με στα ίδια σπίτια αυτά θα σπρίζει. Πάντα στην πόλη αυτή θα φθάνει. Για τα λού μην ελπίζει. Μην ελπίζει. Δεν έχει πλοίο για σένα, δεν έχει οδό, δεν έχει καράβια για σένα, δεν έχει δρόμο. Έτσι που τη ζωή σου ρίμαξε εδώ, στην κόχη τούτη τη μικρή, σε όλη τη γη τη χάλασε. Είναι ένα εξαιρετικά απεσιόδοξο πείμα, εύστοχο πείμα, με την έννοια του ότι αν αλλάξουμε τόπο, δεν σημαίνει ότι θα αλλάξει και η ζωή μα απαραίτητο επειδή αλλάξαμε τόπο. Γιατί μέσα μα κουβαλάμε και τα βιώματά μα, και τα τραυματά μα, αλλά και τον εσωτερικό μα κριτή. Και, και ο Καβάφη ήταν ομοφιλόφιλο, όπω γνωρίζουμε, και επειδή έχω διαβάσει όλα του τα ποίηματα και τα απαγορευμένα ποίηματα, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος καταπίεσε πάρα πολύ τον εαυτό του και είχε τρομερές ενοχές. Μην ξεχνάτε ότι ζούσε πριν εκατόν πόσα χρόνια ο Καβάφης. Στα τέλη του 1800 ήταν το που άρχισε να γράφει τα πρώτα του ποίηματα. Φανταστείτε σε τι κοινωνικό περιβάλλον ζούσε τότε, παρόλο που ήταν στην Αλεξάνδρεια, πόσο ήταν... Uh, το 18ο αιών, το 19ο και το 20 αρχές του 20ου αιώνα, πόσο πιο καταπιεστική και ομοφοβική ήταν η κοινωνία τότε. Και θεωρώ ότι αυτό το πείμα που έχει γράψει, το έχει γράψει μέσα στην κατάθλιψη και μέσα στην μελαγχολία. Το 1910 το έχει γράψει από τα τελευταία του ποίηματα. Ε, και αποθαρρυμένο για το ότι όπου και αν πάει δεν μπορεί να αλλάξει η ζωή του. Όμως τότε, δεν, ήξε, δεν, ήξερε ο Καβάφης και δεν γνώριζαν οι άνθρωποι αυτά που γνωρίζουμε σήμερα και δεν ήταν εξελιγμένη η κοινωνία τόσο όσο είναι εξελιγμένη σήμερα. Για παράδειγμα, ο Καβάφης δεν γνώριζε ότι η ομοφιλοφιλία είναι κάτι το φυσιολογικό. Ότι είναι ένα ερωτικό προσανατολισμό με τον οποίο γεννιέται κάποιο και δεν είναι κάτι το βρώμικο, δεν είναι κάτι το κακό, δεν είναι κάτι το άσχημο, ότι και ο ίδιο δεν το ήξερε, πόσο μάλλον γύρω του. Επίση τότε δεν ήταν αναπτυγμένη η ψυχοθεραπεία όπω είναι σήμερα. Τότε ήταν στα πρώτα τη βήματα, πρώτα πρώτα νηπιακά βήματα η ψυχανάλυση. Η ψυχανάλυση είναι η πρόδρομο τη, είναι μια μορφή ψυχοθεραπεία, η πρώτη μορφή ψυχοθεραπεία που εφευρέθηκε από τον Φρόιτ, η οποία, έχει, η οποία ψυχοθεραπεία ω τέχνη και επιστήμη έχει εξελιχθεί πάρα πολύ τα τελευταία 140-150 χρόνια. Άρα, εσύ φίλε, σήμερα που ζει το 2022. 112 χρόνια μετά που γράφτηκε το ποίημα «Η πόλη του Καβάφη», μπορείς να είσαι αισιόδοξο. Ναι. έχει ναι, έχεις πάει να σπουδάσεις και έχεις πάρει μαζί σου την πόλη. Έχεις πάρει μαζί σου το λογισμικό που σου έχουν εμφυτεύσει οι γονείς σου, ότι δεν αξίζεις να είσαι ευτυχισμένο, ότι δεν, είσαι, δεν αξίζεις να είσαι καλά, σου έχουν δώσει μία, από τη μια μία μιζέρια και μία αρνητικότητα και από την άλλη σου έχουν δώσει αυτό που ονομάζει ω τεξική θετικότητα, μια επικίνδυνη αφέλεια, η οποία μπορεί να σε οδηγήσει στο να παραβλέψει κινδύνου. Ξέρετε ότι τα παιδιά τα οποία έχουν κακοποιηθεί ψυχικά, σωματικά και σεξουαλικά στην παιδική του ηλικία, μεγαλώνοντα, μπορεί να είναι πολύ ευάλωτα θύματα στην οποιαδήποτε κακοποίηση. Και η ευαλωτότητα των θυμάτων εκφράζεται και με τη θετική τοξικότητα με το ότι όλα είναι καλά, όλοι οι άνθρωποι είναι καλοί, όλοι μας αγαπάνε. Είναι πολύ δύσκολο τραύμα, το, το, το η κορονίδα των τραυμάτων, όπως λέει η δόκτωρα Λιστονική Θεοδοσίου, σεξουαλική κακοποίηση ανηλικού. Από αυτή την επιστολή ακούσαμε ότι μπορεί να γίνει και από μάνα. Όχι μόνο από ο πατέρα, δεν θα επισέλθω σε λεπτομέρειε. Για την παρενόχληση μου το έχει γράψει ο φίλος. Σε καμία περίπτωση το τραύμα Τη σεξουαλική παρενόχληση, τη σεξουαλική κακοποίηση δεν προκαλεί τον ερωτικό προσανατολισμό. Σε καμία περίπτωση δεν θέλω καν να περάσει από το μυαλό μου ότι η μάνα σου έκανε αυτά που έκανε προκειμένου να σου αλλάξει τον ερωτικό σου προσανατολισμό. Πραγματικά δεν θέλω καν να περάσει από το μυαλό μου. Αν και μάλλον αυτό θα είναι, τόσ, τόση διαστροφή. Τόση διαστροφή. Είναι τραυματικότατο. Όχι απλώ τραυματικό, είναι τραυματικότατο. Πέρασε πάρα πολύ δύσκολα παιδικά χρόνια, εξαιρετικά δύσκολα παιδικά χρόνια. Έχει δίκιο για το ότι ίσω είχε αναπτύξει τη λειτουργία οικειότητα, δηλαδή δεν ήξερε πώ να συνδεθεί με του άλλου ανθρώπου, επειδή σε κρατούσαν απομονωμένο και αποξενωμένο, όχι μόνο από τον εαυτό σου και από τον υπόλοιπο κόσμο. Πώ γινόταν στα παλιά τα χρόνια που έκρυβα μέσα στα κελάρια ένα παιδί που είχε κάποια αναπηρία, ένα παιδί που είχε κάποια διαφορετικότητα, να μην το δουν οι άλλοι να του κοροϊδεύουν ή να μην μάθει ο κόσμο για το τι συμβαίνει μέσα στην οικογένεια του ή να μην καταλάβουν οι γύρω ότι αυτοί κακοποιούν το παιδί του. Ντροπή. Ντροπή. Είναι, οι γονεί σου είναι απαράδεκτοι. Πάρα πολύ καλά έχει σκεφτεί και έχει αποφασίσει να ξεκόψει από αυτού, να, μην, να φτάσει σε ένα σημείο που να μην έχει καμία απολύτω έστω και οικονομική εξάρτηση από αυτού. Θα σου κάνει πάρα πολύ καλό να κάνει ψυχοθεραπεία ψάξει εκεί που βρίσκεσαι, στο πανεπιστήμιο που σπουδάζει. Σίγουρα θα υπάρχει κάποιο καλό ψυχολόγο στην περιοχή ή κάποιο ψυχολόγο που να εργοδοτείται από το πανεπιστήμιο. Ψάξε το. Στείλε μου και προσωπικό email, αν να σου συστήσω κάποιου συναδέλφου. Μπορεί να κάνει και ψυχοθεραπεία online, συνεδρίε online. Είναι κάτι πολύ διαδεδομένο στι μέρε μα. Λοιπόν. Ε, έχεις μια πολύ σκληρή, μια πολύ δύσκολη ζωή Όμω, είμαι πολύ περήφανη για σένα, πάρα πολύ περήφανη για σένα, για το ποσοστό αυτοσυνειδητοποίησης που έχεις, για την οριμότητα που έχεις. Θα σου πω κάτι που θα σου ακουστεί πολύ παράξενο. Λε ότι ε, παρακολουθείς τα ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο εδώ στο κανάλι και ότι έχεις βοηθηθεί πολύ και νιώθεις ευγνωμοσύνη γι' αυτό. Έχω δουλέψει στο παρελθόν με παιδιά... Με ε, ομοφιλοφιλικό ερωτικό προσανατολισμό που έχουμε δουλέψει διαζώσεις όταν είχα το γραφείο παλαιότερα και στην ηλικία των 20 ετών δεν είχαν την οριμότητα που έχει εσύ. Άρα έχει καταφέρει πολλά πράγματα και από μόνο σου. Άρα έχει πολύ δυνατό μυαλό. Χωρί να υποτιμώ τα παιδιά που έχω δουλέψει μαζί του, ξέρουν ότι του αγαπώ πάρα πολύ. Είναι γή μου και κόρε μου. Το ξέρουν πάρα πολύ καλά. Αλλά στο, στη ψυχοσυναισθηματική οριμότητα που έχει φτάσει εσύ στα 20, αυτοί είχαν φτάσει στα 22, στα 23. Άρα είσαι αρκετά για την ηλικία σου και αρκετά δυνατό και αρκετά αποφασιστικό και αρκετά λεβέντη. Και σε θαυμάζω. Και αυτό το έχει επιτύχει μόνο σου. Μόνο σου το έχει επιτύχει αυτό το πράγμα και μπράβο σου και σε χαρητήρι. Και είμαι σίγουρη ότι μπορεί να κάνει και πολύ μεγαλύτερη πρόοδο γιατί το θέλεις και γιατί το επιθυμείς και γιατί ζητάς και τη βοήθειά μου σου. Ξαναδείχνω το βιβλίο του Pete Walker. Είναι το βιβλίο αυτό, Complex PTSD from Surviving to Thriving. A guide and map, ένας οδηγός και ένας χάρτης for recovering from childhood trauma για να αναρρώσετε από τα τραύματα της παιδικής ηλικίας. Γιατί εκεί ακριβώς που περιέγραψες μέσα στο mail σου. Σε κάποιο σημείο έχει περαγράψει πολύ ξεκάθαρα τι συναισθηματικέ αναδρομέ που παθαίνει κάποιο όταν υπάρχουν κάποια triggers στο περιβάλλον του που του ξυπνούν τα τραύματα της παιδικής τους ηλικίας. Το έχεις πει αυτό το πράγμα. Ε, ένα λεπτό να το βρω. Για παρα... Σε άσχετε στιγμέ, μέσα στη μέρα, είχα ξεσπάσματα αυτοκαταστροφική συμπεριφορά. Για παράδειγμα, κάποιε στιγμέ έτρωγα σύστολα. Ήμουν μίζερο, δυσδιάθετο και έλεγα πράγματα τα οποία σε κανονικέ συνθήκε, δεν θα τα έλεγα. Ένιωθα δηλαδή σαν να μου επιτίθεται ο εαυτό μου. Αυτό που περιγράφει είναι μια κατάσταση emotional flashback, συναισθηματική αναδρομή, ότι συναισθηματικά πήγε πίσω σε εκείνη την παιδική ηλικία. Και λε, ένιωθα ένα μπέρδεμα μέσα μου, το οποίο μετά από ψάξιμο βρήκα το παιδί που έχω μέσα μου και ένιωσα έντονα συναισθήματα πόνου, θυμού, θλίψης, μειονεξία και αδικία. Και επειδή ήταν έντονα συναισθήματα και με έκαναν δυσλειτουργικό, έκοψε επαφή με αυτό το κομμάτι του εαυτού μου, αλλά αυτό χειροτερέψε τα πράγματα. Αυτό είναι που συμβαίνει στη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρε. Επειδή είναι πάρα πολύ έντονα τα αρνητικά συναισθήματα που νιώθουν τα παιδιά που έχουν τραυματιστεί στην παιδική του ηλικία. Από ένα σημείο και μετά χρησιμοποιούν ένα συμβιβαστικό μηχανισμό άμυνα και αποθούν στη μνήμη του όλα όσα έχουν συμβεί στην παιδική του ηλικία, αλλά και πώ ένιωθαν στην παιδική του ηλικία. Και εκεί τα αποθυμένα συναισθήματα έχουν μια ζωή από μόνα του και επανέρχονται στην επιφάνεια Κάθε φορά που υπάρχει, που γίνεται κάτι που μας θυμίζει κάτι από το παρελθόν, αυτό που ονομάζουμε στα αγγλικά trigger. Trigger είναι σκανδάλι. Κάθε φορά που έχεις ένα trigger επανέρχονται όλα μαζί αυτά τα αρνητικά συναισθήματα και επέρχεται το χάος. Ή θα τρως, θα κάνεις βουλημικές κρίσεις όπως έχεις περιγράψει, ή θα έχεις όλα αυτά τα αρνητικά συναισθήματα. Ξαναδείχνω το βιβλίο του Πιτ Walker θεωρώ ότι όποιος έχει περάσει δύσκολη παιδική ηλικία πρέπει να το διαβάσει και επίσης θα ήθελα πάρα πολύ να δω αυτό το βιβλίο μεταφρασμένο στα ελληνικά. Θα το ήθελα πάρα πολύ. Είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να μεταφραστεί και στα ελληνικά. Την αγάπη μου στο φίλο, αγωνιστικούς χαιρετισμού και παρακαλώ στα σχολεία να είστε κόσμοι γιατί ξέρω πόσο θυμωμένοι είστε με τη μητέρα και τον πατέρα, αλλά να είμαστε κόσμο. Γιατί αυτό που θέλουμε είναι να βοηθήσουμε το παιδί, δεν είναι να κάνουμε οτιδήποτε άλλο και να πάρουμε τα μαθήματα ώστε εμείς να μην είμαστε τέτοιου είδου παλιογονεί. Την αγάπη μου για